Σταθερά, ο επισκέπτης της Πέμπτης, Θανάσης Λιρτσογιάννης, Κυριακάτικη Κόντρα Νιούζ, αιρετικός.gr. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα. Τι περιμένει σχόλιο. Περίμενα, γιατί μα έχει συνηθίσει διαφορετικά. Λοιπόν, κοίταξε, σκέφτηκα κάποια στιγμή την ώρα που πριν φύγω, πριν φορέσω τη γραβάτα, να φορέσω μια μαύρη γραβάτα. Γιατί έτσι? Δεν νομίζετε ότι τα γεγονότα αυτά με κάποιο τρόπο πρέπει να τα συμβολήσουμε? Μάλιστα. Εμείς ήδη, εκτός από αυτά που θέλουμε να πούμε, να τα συμβολήσουμε κιόλας. Με ποιο άλλο χρώμα θα μπορούσαμε να τα συμβολήσουμε αυτά που συνέβησαν στα νησιά? Φαντάζομαι και προπαντός... ότι έχεις πάρει από τα γεγονότα του 17 που έριχναν το βρωμόξυλο τα μάτια. Από τότε την έχεις τη μαύρη γραβάτα μάλλον, ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε. Τα γεγονότα είναι ίδια ανεξαρτήτως ποια είναι η κυβέρνηση. Δεν είναι θέμα, το ξύλο δεν είναι κυβερνητικό, η συμπεριφορά δεν είναι τέτοια. Αλλά δεν ήταν μόνο ξύλο εδώ. Για μένα πιο χειρότερο απ' όλα ήταν η έκφραση τουρκόσπορη. Αλήθεια είναι αυτό. Αυτό είναι το χειρότερο. Κύριε συνάδελφε, και θα έπρεπε ειδικά γι' αυτό να τιμωρηθούν. Ας μην πούμε για το ξύλο, για τα έκτροπα. Έπεσε και τότε ξύλο, αλλά αυτό το φαινόμενο που είδαμε σήμερα ή αυτό που είδαμε χθες, να τους κυνηγάνε, να τους κλείνουν μέσα σε στρατόπεδα, δεν συνέβη. Λοιπόν, ας μην τα βάζουμε όλα στο ίδιο καλάθι. Μάλιστα. Μπορεί να είναι ξύλο το ένα, ξύλο και το άλλο, αλλά η γενικότερη συμπεριφορά, η απόβαση στα νησιά, κυριολεκτικά πρόκειται για απόβαση, όχι για αποστολή να βάλουν τάξη, αλλά για απόβαση. Τουλάχιστον έτσι αντιμετωπίστηκε από τους κατοίκους των νησιών. Και δεν ήταν ακραίοι, μάλιστα, μόνο όπως λένε κάποιοι, κάποια άκρα συναντήθηκαν και τους αντιμετώπισαν. Ήταν σχεδόν σύσσωμοι οι κάτοικοι των νησιών. Αυτό. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και την κουβέντα μας. Σπύρο, θέλω ένα πρώτο σχόλιο και από εσένα. Ναι, καταρχήν να πούμε ότι καμία πολιτική δεν μπορεί να εφαρμοστεί αν η κοινωνία καθολικά είναι εναντίον αυτής της πολιτικής. Με κάποιο τρόπο πρέπει να γεφυρωθεί αυτό το πράγμα, το οποίο πήρε επικίνδυνες διαστάσεις με ευθύνη της κυβέρνησης και μόνο της κυβέρνησης. Ένα πρώτο στοιχείο είναι ότι ο Πρωθυπουργός, πριν συναντηθεί με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης των νησιών, σήμερα αργά το απόγευμα, φάνηκε ουσιαστικά να απειλεί ξανά τους νησιώτες ότι θα τιμωρηθούν όσοι προχώρησαν σε έκτροπα. Καλύπτοντας, όπως είπες και προηγουμένως στην εισαγωγή, πλήρως τους αστυνομικούς ή αδιαφορώντας για το τι έγινε και από την πλευρά της αστυνομίας. Το δεύτερο, εκείνο που βγήκε ως συμπέρασμα από τους, τουλάχιστον έτσι έφυγαν οι δήμαρχοι, αλλά λέμε και την ανακοίνωση, συνδυαστικά και ανακοίνωση της κυβέρνησης και αυτά που κατάλαβαν οι δήμαρχοι. Το πρώτο είναι ότι, εντάξει, η πρώτη παναχώρηση ήταν σαφώς ότι φεύγουν τα μάτια από εκεί. Το δεύτερο, ότι παγώνει η επίταξη περιοχών τουλάχιστον για τη Λέσβο. Έτσι. Αυτό είναι κάτι που κατάλαβαν οι δήμαρχοι της Λέσβου και το λένε. Το τρίτο είναι ότι ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση δεσμεύτηκαν για αποσυμφώνηση. Τουλάχιστον 4.000 αιτούντες άσυλο αναμένεται να αναχωρήσουν γρήγορα για την ενδοχώρα, αρχίζοντας από όσους έχουν ήδη λάβει άσυλο τους τελευταίους 14 και που βρίσκονται στις δομές του τουλάχιστον πάνω από 14 μήνες. Συμφωνήθηκαν, ή υποσχέθηκε η κυβέρνηση ότι θα δώσει και κάποια οικονομικά ανταλλάγματα στις τοπικές κοινωνίες. Ναι. Αλλά εδώ τώρα αρχίζει το άλλο σκέλος, ότι η κυβέρνηση στην πραγματικότητα εμένει στην πολιτική της. Πρέπει να φτιαχτούν τα κιτ, οπωσδήποτε. Ζητάει από τους δημάρχους να ξαναπάνε στα δημοτικά συμβούλια και τους αντιπεριφερειάρχες να πάνε στην περιφέρεια να ξαναρχίσει η ζήμωση, η συζήτηση, η συνεδριάση, η τοπική αυτοδιοίκηση για να πιστεί πλέον ο κόσμος να στηρίξει τη δημιουργία των νέων κιτ. Και έρχεται και το τελευταίο, υπόσχεται ότι, αυτό το είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο πριν από τη συνάντηση με τους δημάρχους, προφανώς το είπε και σε εκείνους, έρχεται και λέει ότι με αφορμή τον κορονοϊό, δεν ξέρουμε πώς θα κρατήσει αυτή η επιδημία και τι θα γίνει, θα αυξήσουμε τους ελέγχους στα σύνορα. Αντιληπτό κάπως στα χερσαία σύνορα και πρακτικά μπορεί να λειτουργήσει. Τώρα τι θα γίνει στα θαλάσσια σύνορα δεν είναι απολύτως σαφές. Κρατάμε βεβαίως ότι έχει επισημάνει ο Πρωθυπουργός ότι πάντα όλα αυτά θα γίνουν στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Σπρώχνω βάρκες ή δεν σπρώχνω βάρκες? Του ζητάω να τους θερμομετρήσω πριν μπουν αν είναι ασθενείς? Τι ακριβώς θα γίνεται? Υπάρχουν έλεγχοι στα αεροδρόμια, αλλά γίνονται με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Εδώ οι συνθήκες είναι περίεργες και δεν ξέρουμε και τι θα κάνει το τουρκικό λιμενικό.
Η κυβέρνηση πηγαίνει με το μαστίγιο για το καρότο, στο καρφί πολύ και το πέταλο. Μαστίγιο όμως. Ναι, έπεσε, το μαστίγιο έπεσε, τώρα αρχίζει λίγο και το καρότο. Έκανε βήματα προς τα πίσω, αυτό είναι αλήθεια. Και επειδή και ο Πρωθυπουργός αντιλήφθη ότι τα πράγματα έχουν ξέφυγαν, είπε ότι θα πάει ο ίδιος πλέον. Άρα αναλαμβάνει ο ίδιος πλέον το έργο αυτό και τη διαπραγμάτευση στις τοπικές κοινωνίες. Δεν υπάρχει ο κύριος Μηταράκης, επομένως, ο οποίος προφανώς δεν πέτυχε τη δουλειά του. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης, βεβαίως από διαρροές μαθαίνουμε ότι δεν ήταν η δική του απόφαση, αλλά ήταν μια γενική απόφαση της κυβέρνησης και εκτέλεσε αυτή την απόφαση ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Αρχίζουν και αποσύρονται από το κάνδρο οι υπουργοί. Μένει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα πάει στη Σάμο πρώτα, που δεν υπήρξαν επεισόδια, είναι το πιο ήσυχη κατάσταση, και μετά θα πάει στη Χίο και στη Λέσβο να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Αλλά έχει σπάσει το γυαλί, κόπηκαν πολλές γέφυρες και τώρα αυτό το χάσμα για να διεφυρωθεί πώς θα γίνει ακριβώς με τα όσα έχουν τραγικά συμβεί σε αυτά τα νησιά. Να σε ρωτήσω. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Δεν ξέρω αν το συμπεραίνω μόνο εγώ. Έχω την αίσθηση ότι οι αστυνομικοί που είδαμε στις εικόνες ήθελαν να πάρουν κάπως τη ρεβάνς. Ναι, αυτό είναι σαφές. Αυτό είναι καθαρό. Και εδώ πέρα, επομένως, μετά από το μεταναστευτικό, έχουμε και το άλλο δόγμα και την άλλη πολιτική της κυβέρνησης, το νόμος και τάξη, που και αυτό ξεπέρασε τα όρια του, ναι, και δείχνει να αποτυγχάνει, γιατί εδώ δεν έχουμε να κάνουμε τη δικαιολογία, είναι τα εξάρχεια, είναι τα αναρχόδεξα κόμματα. Όλη η χώρα έγινε εξάρχεια. Ναι, ξαφνικά υπάρχει ένας 74χρονος, ας πούμε, στοιχείο. Εχθές έλεγε πρώτη φορά βλέπω στη ζωή μου μάτι, γιατί ήταν στοιχείο άνθρωπος, δεν είχε δει. Ναι. Δεν ήξερε πρώτη φορά βλέπω στη ζωή μου. Παρακαλώ. Έχεις την εντύπωση ότι η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, μιας και αυτός αναλαμβάνει το έργο, έχουν αντιληφθεί ποιο είναι το κλίμα σε αυτά τα νησιά, ποιες είναι οι βαθύτερες σκέψεις και οι επιδιώξεις αυτών των ανθρώπων, όχι μόνο τώρα, αλλά σε όλα αυτά τα χρόνια που εξελίσσεται το μεταναστευτικό και έχουν φτάσει, φαίνεται, στο μη παρέκει αυτή τη στιγμή. Πιστεύεις ότι το αντιλαμβάνονται ποιο είναι αυτό το κλίμα? Εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι είχαν λανθασμένη εκτίμηση πρώτα-πρώτα για το τι συμβαίνει στα νησιά. Αυτό είναι σαφές. Καταρχήν πίστευαν ότι δεν θα υπάρχει. Έστειλαν τα ΜΑΤ για να ξεκινήσουν στις περιοχές, νομίζοντας ότι η αντίδραση θα είναι κάποιες διαδηλώσεις. Και αυτό θα είναι. Κάποιες διαδηλώσεις μερικών ωρών και θα τελειώσει το θέμα. Δεν είχα καταλάβει. Οι δήμαρχοι έλεγαν, βέβαια, ιδίως ο ταξιάρχης ο Βέρος της Δυτικής Λέσβου, έλεγε: μην έρθετε εδώ, υπάρχει κίνδυνος, θα γίνει πόλεμος. Δεν το πίστεψε κανένας. Αλλά το πρόβλημα είναι το γενικότερο πρόβλημα. Δεν θέλουμε να ξανακουράσουμε. Τα έχουμε πει εδώ πάρα πολλές φορές. Θα δοθεί άλλωστε. Πάμε να ακούσουμε.